Είμαστε με τον κύριο Ευστράτιο Πέτρου, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με το συνδυασμό αλλαγή πορείας για τα νησιά μας με επικεφαλή στη Βάσο Χοχλάκα. Κύριε Πέτρου, πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την αυτοδιοίκηση? Θεωρώ ότι διάγοντας το 48ο, συμπληρώνοντας σε λίγες μέρες το 48ο έτος της ηλικίας μου, έχοντας μια συγκεκριμένη κοινωνική και επαγγελματική διαδρομή, την οποία προφανώς δεν θα κρίνω εγώ, θα κρίνουν οι συμπολίτες μου, είμαι έτοιμος και υπάρχουν οι συνθήκες προκειμένου, αν θέλετε, να είμαι περισσότερο ενεργός πολίτης σε σχέση με το ότι με αυτό που ήμουν ως σήμερα. Προφανώς πάντα είχα μια συγκεκριμένη πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση. Απλώς νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αναμειχθώ λίγο πιο ενεργά. Αυτό που με παρακίνησε δεν είναι αυτό που ακούω τις τελευταίες μέρες για την άσβεστη επιθυμία και διάθεση προσφοράς την οποία μας διακατέχει όλους για 4 χρόνια και ενεργοποιείται ξαφνικά 2 μήνες πριν τις εκλογές, η οποία διάθεση προσφοράς μπορεί να βρει διέξοδο συγκεκριμένα μόνο σε θέσεις ευθύνης στην αυτοδιοίκηση και πουθενά αλλού. Δεν θα σας μιλήσω λοιπόν και δεν θα σας μιλήσω ούτε στους συμπολίτες μου για αυτή την άσβεστη διάθεση προσφοράς μας. Επίσης δεν θα μιλήσω στους συμπολίτες και τους συντοπίτες μου για το όραμά μου για τον τόπο. Η τοπική αυτοδιοίκηση και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης και λειτουργίας, συγκεκριμένα όρια άσκησης αρμοδιοτήτων, ασκούν κυρίως διοίκηση. Φυσικά, ιδιαίτερα στο δεύτερο βαθμό υπάρχουν περιθώρια παραγωγής πολιτικής, αλλά εν πάση περιπτώσει το αντικείμενο είναι συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν το διακύβευμα είναι η άσκηση συγκεκριμένων πολιτικών, συγκεκριμένων τέλος πάντων πρακτικών μέτρων αποφάσεων, οι οποίες αποτελούν εφαρμοσμένη πολιτική. Ουσιαστικά λοιπόν αντικείμενο της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κάποια υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, τις οποίες μπορεί να γίνει η ζωή μας καλύτερη, η οικονομία μας να αναπτυχθεί και να πάει το νησί μας μπροστά. Δεν είναι η τοπική αυτοδιοίκηση χώρος για υλοποίηση οραμάτων, ονείρων και φαντασιώσεων, είναι εφαρμοσμένη πολιτική εν της πράγμαση. Δεν με ενδιαφέρει να γίνω παράγοντας. Δεν με ενδιαφέρει στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου να κορδώνομαι στην εξέδρα. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι πέριξ της εξέδρας. Δεν με ενδιαφέρει να πηγαίνω στα πανηγύρια και να γράφεται στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι στα πανηγύρια παραβρέθηκε ο τοπικός αυτοδιοικητικός Πέτρου. Δεν με ενδιαφέρει ο βιοπορισμός. Μ' αρέσει η δουλειά μου. Έχω επιλέξει συνειδητά το μοναδικό μέσο βιοπορισμού μου να είναι η δουλειά μου και δεν αποσκοπώ στο να αντλήσω εισοδήματα ή επιρροή ή οτιδήποτε μέσα από την ενασχόλησή μου με την αυτοδιοίκηση. Δεν με ενδιαφέρει να περάσω πράγματα κάτω από το χαλί. Δεν με ενδιαφέρει να δημιουργήσω σχέσεις εξαρτήσεων, εξυπηρετήσεων, συναλλαγών, δεν με ενδιαφέρει να κάνω ρουσφέτια, δεν με ενδιαφέρει προοπτικά στο μέλλον, γιατί προφανώς τώρα δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου ιδιότητα αυτή, δεν με ενδιαφέρει λοιπόν προοπτικά στο μέλλον να γίνω ένας σταυροφόρος, ψηφοφόρος, τσέλιγκας ψηφοφόρων, τους οποίους θα μεταφέρω από συνδυασμό σε κάθε εκλογική αναμέτρηση χωρίς πολιτικό περιεχόμενο και με μόνο διακύβευμα τη συναλλαγή για την κατάληψη θέσεων. Ίσα-ίσα αυτό που προσδοκώ, αυτό που ιδανικά θα έπρεπε να συμβαίνει για μένα, θα ήταν η αντιπαράθεση να είναι με καθαρά πολιτικούς όρους, με όρους ανταλλαγής επιχειρημάτων, συγκεκριμένων επιχειρημάτων και προτάσεων, και να αντιμετωπίζουμε τους πολίτες ως πολίτες και όχι ως πελάτες.
Πείτε μας λίγα λόγια περισσότερα για τον Ευστράτιο Πέτρου. Ποιος είναι, από πού ξεκίνησε και πού βρίσκεται τώρα. Ναι, γεννήθηκα το 1975. Μεγάλωσα στις λαϊκές γειτονιές του βόρειου τμήματος της πόλης, στην Επάνω Σκάλα συγκεκριμένα. Προέρχομαι από λαϊκή οικογένεια και παραμένω βαθύτατα λαϊκός άνθρωπος. Οι γονείς μου μεγάλωσαν με δυσκολίες, με στερήσεις. Είχαν όμως τη σοφία να μου μεταλαμπαδεύσουν ότι αφενός μεν για να προκόψει κανείς τη ζωή του πρέπει να εργαστεί σκληρά και κατά δεύτερον ότι αυτό που τελικά αξίζει είναι να πορεύεται κανείς τη ζωή του με αξιοπρέπεια και με αυτό που λέμε καθαρό κούτελο. Όταν τελείωσα το σχολείο, πέρασα στη νομική σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Εκεί ασχολήθηκα ενεργά με τον φοιτητικό συνδικαλισμό, μέσα από τις τάξεις της ΠΑΣΠ. Υπήρξα αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής Κομοτηνής, αν θυμάμαι καλά, για 2 χρόνια. Υπήρξα αναπληρωτής γραμματέας της σπουδάζουσας νεολαίας ΠΑΣΟΚ Ροδόπης. Αποστασιοποιήθηκα από την πολιτική μετά το Πανεπιστήμιο. Αφιερώθηκα στην ενεργό δικηγορία. Περί τα μέσα της δεκαετίας 2000-2010 προσέγγισα το χώρο του τότε συνασπισμού. Ήμουν υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, στην τελευταία θέση, ήταν με λίστα τότε το ψηφοδέλτιο. Τα τελευταία χρόνια βρίσκομαι σε στάδιο ενδοσκόπησης, το έχω ρίξει στο διάβασμα, όσον αφορά τα πολιτικά. Ασκώ ενεργή δικηγορία, μάχημη δικηγορία από το 1999 μέχρι σήμερα. Και επίσης είμαι παντρεμένος εδώ και 13 χρόνια με τη συνάδελφο τη Ραλούτσα Καρέλου και έχουμε 2 παιδάκια. Γιατί επιλέξατε τη Βάσο Χοχλάκα για να συμπορευτείτε? Όπως είπα προηγουμένως, προφανώς η περιφερειακή αυτοδιοίκηση έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, αποτελεί προεχόντως διοίκηση, αλλά αφενός μεν υπάρχουν περιθώρια άσκησης πολιτικής και αφετέρου δεν είναι πολιτικά ουδέτερη. Με δεδομένη λοιπόν τη συγκεκριμένη διαχρονικά ιδεολογικοπολιτική μου τοποθέτηση δεν θα μπορούσα να είμαι οπουδήποτε αλλού εκτός από το συγκεκριμένο συνδυασμό. Τώρα, όσον αφορά στη Βάσο, καταρχάς είναι πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τη γενιά μας, τη γενιά των δημιουργικών ανθρώπων, τη γενιά των ανθρώπων που βρίσκονται, που βρισκόμαστε στο παραγωγικό στάδιο της ζωής μας και ταυτόχρονα έχει το καλό ότι έχει αυτοδιοικητική εμπειρία, έχει συγκεκριμένη και σταθερή πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς όμως να μπορεί να τις καταλογίσει κανείς ότι είναι προσκολλημένη στην παλιά νοοτροπία, στη λογική αυτή που όλοι ξέρουμε ποια είναι τα κακώς κείμενα της αυτοδιοίκησης. Είναι λοιπόν μία προσωπικότητα η οποία με δεδομένη τη διαδρομή της, με δεδομένη την πολιτική της στάση και με δεδομένη το γεγονός ότι ανήκει στην παραγωγική ηλικία, θεωρώ ότι είναι η καταλληλότερη από τους υπάρχοντες υποψηφίους προφανώς, προκειμένου να καθίσει στον θόκο του Περιφερειάρχη. Χωρίς να θέλω να φανεί ως ηλικιακός ρατσισμός, θα ήθελα να πω ότι καλός ή κακός ο κόσμος μας αλλάζει. Και αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μιας κάποιας ηλικίας, δεν αντικειμενικά, έτσι, δεν υποτιμώ τις ικανότητες, το πνευματικό επίπεδο ή εν πάση περιπτώσει το ενδιαφέρον κανενός, αλλά αντικειμενικά δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τις αλλαγές που έρχονται. Δηλαδή είμαστε
πρώτης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Είναι λίγο παράδοξο όταν στην κεντρική πολιτική ζωή πρωταγωνιστούν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στην παραγωγική ηλικία, εμείς εδώ στην τοπική αυτοδιοίκηση να παρατηρούμε το φαινόμενο να είναι άνθρωποι οι οποίοι διάγουν την 7η ή την 8η, δεν ξέρω εγώ, δεκαετία της ζωής τους. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται ηλικιακή ανανέωση και η Βάσο ανταποκρίνεται, πληρεί την προϋπόθεση αυτή, η οποία για μένα είναι σημαντική. Αυτό λοιπόν που προσδοκώ είναι αν οι συντοπίτες μου, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών μου, της συγκεκριμένης προσωπικότητας, της συγκεκριμένης διαδρομής μου, των συγκεκριμένων πολιτικών μου θέσεων, οι οποίες είναι γνωστές σε μια μερίδα, θεωρώ, συμπολιτών μου. Αν θεωρούν ότι λαμβανομένων υπόψη όλων αυτών είμαι σε θέση να διατυπώσω συγκεκριμένες προτάσεις, να έχω ένα λόγο, να συμβάλλω με το λόγο μου αυτό και με τις προτάσεις μου, προκειμένου να γίνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα στον τόπο τα οποία θα τον πάνε μπροστά, θα μας βγάλουν από τη μιζέρια και θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, τότε τους καλό, θα ήταν μεγάλη τιμή για μένα να με στήριζαν με την ψήφο τους. Το σίγουρο είναι ότι καλό ότι όποιον πιστεύει ότι ψηφίζοντάς με θα έχει ένα δικό του άνθρωπο στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση προκειμένου να του κάνει εξυπηρετήσεις ή ρουσφέτια, τον καλό να μην με ψηφίσει. Γιατί δεν πρόκειται να συμβεί αυτό.